Εμείς συνεχίζουμε να συνδεθούμε τώρα με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη. Κύριε Λουκίδη, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για να επιστρέψουμε λίγο εμείς στα του κορονοϊού, της γρίπης, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μία έξαρση. Κάποιες αναλύσεις λένε ότι θυμίζουν εποχές πανδημίας, χωρίς να είναι στα ίδια επίπεδα βεβαίως. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορεί να κάνει ο τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή για να αποφύγει να γίνει και αυτός ένα στατιστικό. Να μην γίνει και αυτός ένας από τους πολλούς που ακούμε που έχουν αυτή τη στιγμή κορονοϊό. Κοιτάξτε, η δυναμική που έχει η νόσος αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη μέσα στο, ας το πούμε, το 2023, γιατί πρακτικά διανύουμε τις δύο πρώτες μέρες του 2024. Και αυτό μπορώ να σας δώσω και ένα αριθμητικό στοιχείο που είναι η διάθεση των αντιϊκών φαρμάκων. Σκεφτείτε ότι το Νοέμβριο-Οκτώβριο δίναμε 500 με 600 την ημέρα και τώρα πλησιάζουμε τα 1700 με 1800. Άρα έχει τριπλασιαστεί η διάθεση, πράγμα που σημαίνει τη δυναμική της ενδημικής έξαρσης του κορονοϊού. Τώρα, αν θέλει να το απλοποιήσει κανένας το ζήτημα, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι, που πρέπει να κάνουμε όλοι μας μάλλον, είναι πρώτον να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που είναι ηλικιακά και μετά νοσολογικά ευάλωτοι. Δηλαδή έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι μεγάλη σε ηλικία. Αυτό είναι χρέος όλων μας. Δυστυχώς, για σας τώρα αυτά είμαι σίγουρος ότι ακούγονται πολύ απλά και αλφαβήτα. Αλλά δεδομένων των στοιχείων που βλέπουμε και την αύξηση που έχει η μετάδοση, εδώ πέρα πιστεύω ότι πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, δεν υπάρχει προστασία. Σας το λέω εγώ τώρα, χθεσινή εφημερία, όλο ηλικιωμένους βλέπαμε και αν ρωτήσετε κανονικά τι είχατε και πώς έγινε, θα σου πούνε όλοι το εξής σενάριο. Ήρθαν να με δούνε, ήταν κάποιος κρυωμένος, μετά με κόλλησε και κόλλησα κι εγώ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αφορά τον καθένα μας ατομικά. Πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προστατευτικοί σε αυτές τις ειδικές ομάδες. Γιατί αυτές νοσηλεύονται. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον και από τα στατιστικά. Όταν υπάρχουν 1.800 αντιϊκά την ημέρα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι ή πάνω από 70 χρονών, ή έχουν δύο υποκείμενα νοσήματα ανεξάρτητα ηλικίας, είναι πάνω από 65 με ένα υποκείμενο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν φαίνεται ότι νοσούν πλέον σε τριπλάσιο αριθμό από ό,τι νοσούσαν πριν από δύο μήνες. Έχει αλλάξει κάτι, ενδεχομένως η νέα υποπαραλλαγή της όμικρον να δημιουργεί κάποια άλλα προβλήματα που δεν γνωρίζουμε? Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί βλέπω την κλινική εικόνα ότι δεν είναι αλλαγμένη. Δηλαδή δεν βλέπουμε τις πνευμονίες που βλέπαμε πριν από ένα ή δύο χρόνια. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι πρώτον ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία και δεύτερον δεν υπάρχει πρόληψη. Δηλαδή οι εμβολιασμοί είναι στα πολύ κατώτερα επίπεδα. Και σε αυτό μπορεί να έχουμε και εμείς ευθύνη, οι ίδιοι οι γιατροί. Γιατί ξέρετε, κάπου δεν ήμασταν και εμείς τόσο αυστηροί, όχι αυστηροί, δεν μπορέσαμε να κάνουμε και εμείς μία αποτύπωση επιστημονικών δεδομένων ώστε να μπούμε στη διαδικασία της αναμνηστικής δόσης μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Αυτό δεν το κάναμε. Και νομίζω ότι δεν το άκουσα από πουθενά και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Η αυτοκριτική αφορά όλους μας. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η κούωποση του κόσμου, την οποία καταλαβαίνει κανένας. Και άρα πέσαμε πάρα πολύ πίσω στο θέμα της ανοσίας και της προσπάθειας να προστατεύσουμε από την σοβαρή εξέλιξη της νόσου. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο άπτεται πάρα πολύ του εμβολιασμού. Το είχαμε δει και το είχαμε αποτυπώσει σε όλα τα προηγούμενα κύματα. Άρα και εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο πλέον της μεγάλης έξαρσης της ενδημικής, η οποία θα κορυφωθεί ακόμα περισσότερο. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά, τα οποία σιγά σιγά θα αποκλιμακωθούν μετά από 15 με 20 μέρες. Ωραία. Για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές. Λέμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα ότι ο κόσμος δεν εμβολιάζεται. Αλλά ο κόσμος έχει κουραστεί από τα εμβόλια. Φαίνεται αυτό. Ναι, σας και το είπα και εγώ δεν αυτό, είναι ότι ζητάμε από τον κόσμο, όχι εγώ, εσείς που είσαστε γιατροί, να κάνει ένα εμβόλιο. Του ζητάτε ένα για τον κορονοϊό, ένα για την εποχιακή γρίπη και ανάλογα την ηλικία του καθενός και το τι προστασία χρειάζεται, μπορεί και παραπάνω. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως ακόμα και από αυτά τα κρούσματα τα οποία λέτε και από τα αντιϊκά φάρμακα που χρειαστήκανε, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, αλλά δεν μπορέσανε να ανταπεξέλθουν? Υπάρχει αυτό και όπως υπάρχει και το δεδομένο της βαθιάς ανοσοκαταστολής. Δηλαδή άνθρωποι με πάρα πολύ χαμηλή άμυνα, εδώ και πάρα πολύ καιρό το γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να προστατευτούν επαρκώς και γι' αυτό όταν νοσούν με μια βαρύτητα η οποία είναι τελείως διαφορετική από το γενικό πληθυσμό.
Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι όλοι ανοσοκατασταλμένοι. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν απλώς υποκείμενα νοσήματα. Σας πω και ένα παράδειγμα. Χθες στην εφημερία, όλες οι γρίπες που βάλαμε μέσα που ήταν αρκετά βαριά περιστατικά, δεν ήταν κανένας εμβολιασμένος. Άρα και με την γρίπη δεν υπάρχει ανάλογη προσέγγιση όπως υπήρχε στο παρελθόν. Αυτό είναι ίσως ο λόγος που το είπατε εσείς προηγουμένως πολύ σωστά. Είναι η κόπωση. Πάρα πολλοί έχουν κουραστεί, δεν θέλουν να ακούνε και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να δείξουν μια αποστροφή προς το ζήτημα. Αυτό όμως δεν είναι σωστό και πρέπει όλοι να μπούμε στη διαδικασία της πρόληψης ξανά, γιατί την ξεχάσαμε την πρόληψη και η πρόληψη ήταν αυτή η οποία θωράκισε τον πληθυσμό και βοήθησε να βγούμε σιγά σιγά από τις δύσκολες στιγμές τις οποίες δεν θέλει κανένας να ξαναζήσει, εννοείται. Βέβαια και ίσως κάποιοι έχουν μείνει στα παλιά εμβόλια. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλοί κόσμοι έκανε το πρώτο, το δεύτερο, την τρίτη δόση του εμβολίου και ήθελα να σας ρωτήσω για να το ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές. Αυτοί που είχαν κάνει τότε στην αρχή της πανδημίας τα εμβόλια ή ενδεχομένως να είχαν νοσήσει τότε και είχαν κάποια αντισώματα, τώρα τα έχουνε? Δεν νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί αυτό, ότι υπάρχει μια παρέλευση της ανοσίας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται αυτό η αρχική μας άποψη με τα αντισώματα με τα οποία ασχοληθήκαμε πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα, μάλλον ήταν μια άποψη που δεν είχε επιστημονική βάση. Θεωρώ ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και σας είπα, κάνοντας και την αυτοκριτική και μην βγάζοντας τον εαυτό μου απ' έξω, είναι κάτι το οποίο και εμείς οι ίδιοι δεν το τονίσαμε φέτος στον τρόπο που έπρεπε να το τονίσουμε στη διάρκεια των μηνών της πρόληψης. Όπως και επίσης, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα εμβόλια που ζητάμε να γίνουν από τους ανθρώπους δεν έχουν εποχιακό χαρακτήρα. Ο πνευμονιόκοκκος μπορεί να γίνει και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Δεν είναι εποχιακό εμβόλιο. Είναι εμβόλιο με φάπαξ κυρίως χορήγηση, το οποίο μπορεί να γίνει σε διαφορετική εποχή του χρόνου, όπως και ο έρπιτας. Άρα, ίσως και εκεί θα πρέπει να μπούμε με ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, χωρίζοντας τα εποχιακά από τα μη εποχιακά εμβόλια, που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί νομίζουν όλοι ότι πρέπει να τα κάνουν όλα μέσα στο Νοέμβριο ή στο Δεκέμβριο. Πράγμα το οποίο είναι αδύνατο, το καταλαβαίνει κανένας. Είσαστε ξεκάθαρος, κύριε Λουκίδη, με αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνδέση απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, γεια σας.